Μην βάλεις απουσία. Δώσε δυνατά. Πάμε να ξεκινήσει το κούλε. Δώσε ρε έτσι. Ρε το chili peppers να ανέβει. Για δεσμή. Έλα γιατί πάμε σχολείο τώρα. Ετοιμαζόμαστε. Λέμε. Πάμε στο κουλέρο σχολείο. Κοίτα. Κοίτα την τσάντα. Πάτε σχολείο με την τσάντα και έχετε και τα ακουστικά. Και ακούτε εκεί και ακούτε μουσική πρωί-πρωί έτσι. Δεν σου λένε ακόμη προσευχή στα σχολεία. Όχι. Λένε. Σηκώνεται όντως παιδί και λέει προσευχή στο γυμνάσιο και στο λυκειό. Εμείς λέγαμε. Πω πολλά χρόνια πίσω, δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν ξέρω. Για το σηκώδη. Κάθε φορά που λέγανε προσευχή στο σχολείο, εγώ πήγαινα και κρυβόμουν έτσι πίσω τελευταία. Καθόμουν εκεί, λέω, είμαι πίδα σκάλα, σας παρακαλώ. Δεν θέλω να πω προσευχή. Δώσε ρε στο Chili Peppers, να κύριμα και λιώ, εδώ στο Cooler. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα θα το πάμε ροκαριστά. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Θέλω να παίξουμε ψιδαροκάρουμε λίγο εδώ πέρα στο Cooler. Όπως βλέπετε, ήρθα με την τζαντούλα μου, κυρία, έτοιμη να ξεκινήσω την εκπομπούλα μας. Και πριν περάσω να πω το θέμα, να σας πω να μασάτε μια. Πάει η τσάντα, την κρέμιση, παρουσιάστε μισό λεπτό. Πέφτει και το παντελόνι, να και άλλη τσάντα. Λοιπόν, ακούς τώρα το θέμα, τι έχει μέσα. Α, κάτι έχει, τι έχει. Χω, αυτά έχει, μισό λεπτό. Αυτά δεν τα δίνουμε, όπως ξέρετε. Θα δώσω όλα πράγματα σήμερα, γιατί συζητάμε για το ποιο είναι το πιο cool αντικείμενο που έχεις εσύ, βρε κουλεράκι μου, με στην τετούλα σου. Λοιπόν, να δω εγώ τι έχω με στην τσάντα μου. Να δούμε ποιο είναι το cool αντικείμενο που έχω εγώ σήμερα με στην τσάντα μου. Λίγο, το οποίο θα το δωρήσω κιόλας. Γιατί μου τα δίνει η Deck 9 και το MATV και τα χαρίζουν. Τέσσερα είναι. Αγάλα, εγώ δύο θα δώσω, ξέρετε. Αλλά δίνουμε δύο τσάντες και ένα τετράδιο τώρα. Ας τσαντούλα εδώ μια στιγμούλα. Και εκεί τα τετράδιο. Πάρε ένα. Για τους πολύ άγριους, για τους ατίθασους, για αυτούς που δεν μασάνε, για αυτούς που δεν φοβούνται. Δεν φοβούνται τίποτα. Είναι άγριο. Εκπέμπει δύναμη αυτό το τετράδιο, να ξέρεις. Αυτό το τετράδιο σου λέει άτιμη άλγεβρα. Ω, σε πάω. Δεν θα μασάω μία. Θα γράψω 20 φέτος. Το βλέπεις. Αυτό είναι για να σου δώσει μια όθηση παραπάνω. Είσαι εσύ που είσαι δυναμικός. Πάρε και αυτό το τετράδιο και βάλτε εδώ μπροστά έτσι στο θρανείο να το βλέπει και ο καθηγητής, να του πηγαίνει αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο τετράδιο είναι για τους πιο χαλαρούς. Μην σου πω για τους Θεσσαλονικιούς μπορεί ίσως. Είναι αυτό που έχει τους κόκκους του καφέ. Χαλάρα! Να ξυπνήσουμε το καφεδάκι μας, να πάμε στο σχολείο μας, στη σχολή μας. Να πάμε γιατί, να σου πω κάτι, δεν χρειάζεται. Αχ, αυτές οι τρεις με ταλαιπωρούν λίγο. Λοιπόν, γιατί χρειάζεται τώρα να είσαι μαθητής για να πας στο τετράδιο και καλά. Μπορεί να δουλεύεις, να εργάσεις, στη δουλειά σου. Γιατί στη δουλειά μας δεν έχουμε σημειωματάρια, δεν έχουμε ατζέντες, δεν έχουμε τέτοια. Δεν γράφουμε σε τετράδιο. Εγώ ακόμη σε τετράδιο γράφω, τι νομίζεις. Έχω εκεί πέρα το ημερολόγιο να ξέρω γιατί είμαι και ξεχασιάρα. Ξεχνάω εκεί σε σκέψεις, ραντεβού και τέτοια. Απαντά όλα. Και μετά τι κάνεις, ξεχνάς τι και λες. Πω πω για σήμερα, ήταν εγώ να μην το είχε Τετάρτη. Δεν πιάνει πλέον, στο λέω εγώ να ξέρεις πόσες φορές το πεις πια και πώς θα πιστέψουμε. Λοιπόν, αυτό που λες είναι για τους πιο cool. Για τους πιο cool αριστούς, έτσι, κόκκι καφέ και την έχουμε δει λίγο Βραζιλία και λίγο Τζαμάικα και λίγο έτσι. Α, δώσε κομμάτι να γίνει χαμός. Λοιπόν, δεύτερο τετράδιο να ξέρεις, γιατί θα δώσουμε δύο τετράδια, αλλά και τα επιλογές που έχεις. Λοιπόν, εντάξει, κοίτα τώρα εδώ. Είναι ένα, ας το πούμε, άγριο ζώο. Είναι μαύρο. Εκπέμπει δυναμισμό, αλλά με τη φάτσα που έχει εδώ, το λες και γατάκι. Δεν είναι ωραίο. Κοίτα το! Πούμα είναι αυτό. Είναι πούμα αγαπησιάρικο. Βγάζει και γλώσσα του και τύπου. Σου βγάζει και τη γλώσσα. Κατάλαβες δηλαδή.
έχει αυτό το δυναμισμό που χρειάζεσαι, γιατί είναι μαύρο, κατή μαύρο. Σημαίνει τύπου είμαι κι εγώ πολύ καλός και σκληρός μαθητής, αλλά μαλάχη γίνομαι και παιδάκι. Σου βγάζω και τη γλώσσα τύπου. Καταλαβαίνεις και παιδάκι. Δώσε δυνατά, Linkin Park, Numb, από τα αγαπημένα κομμάτια. Και τώρα, το αγαπημένο μου. Εγώ αυτό θα επέλεγα. Εντάξει, και το γατάκι με τη γλωσσίτσα, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν μου άρεσε. Βασικά μου άρεσε όλα. Αλλά αυτό είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Το βλέπεις και ανοίγει η ψυχή σου. Έχει χρώμα, έχει διάθεση. Θες να το φας, να το κάνεις μια χαψιά, δεν θέλεις. Παιδιά, έλα, αυτό είναι το πιο ωραίο τετράδι για μένα. Ναι! Γιατί παραπέμπει σε σοκολάτα. Γιατί παραπέμπει σε λιχουδιά. Και γιατί έχει τόσο πολύ χρώμα που σου ανοίγει όρεξη γενικότερα και διάθεση. Δώσε! So numb, I can't feel you there. Τι ωραίο! Κοίτα, γενικότερα όλα τα τετράδια είναι ωραία και από ό,τι βλέπεις, υπάρχει ποικιλία. Υπάρχουν τετράδια για όλα τα γούστα. Είσαι εσύ πιο πολύ του μαύρου? Έχει. Είσαι πιο πολύ του άγριου? Έχει. Είσαι πιο πολύ του παιχνιδιάρικου? Και από αυτό έχει. Η ουσία είναι μία. Ότι σήμερα συζητάμε το πιο cool αντικείμενο που έχεις εσύ στο σακίδιό σου μέσα στο backpack σου. Και επίσης, εγώ δίνω σήμερα άλλα δύο σακίδια μαζί με ένα τετράδιο. Δηλαδή, μες στο σακίδιό σου, πες ότι αν επιλέξεις αυτό, όχι αν επιλέξεις αυτό, αν κερδίσεις αυτό μάλλον. Μέσα σε αυτό το σακίδιο θα βρεις και ένα τετράδιο. Δεν ξέρω ποιο θα είναι, αλλά το μόνο σίγουρο θα είναι ένα από αυτά τα τέσσερα που σου έδειξα εγώ μόλις τώρα. Deck 9. Πάρα πολύ ωραία τετράδια, πάρα πολύ ωραία backpacks, μικρά και ωραία και λειτουργικά. Και αυτή η υπέροχη τσάντα με τους κόκκους καφέ που φόραγα εγώ. Όπου γράφει εδώ, για να δω. What are you looking for? Τι να ψάχνουμε κι εμείς, την ηρεμία μας, δεν ψάχνουμε τίποτα άλλο. What are you looking for? Κατάλαβες, δηλαδή, όπως περπατάς, άμα σε χαζεύουν και σε κοζάρουν και σε κοιτάνε, κάνε και ένα έτσι και σκύψε με την τσάντα. What are you looking for? Ρε, κατάλαβες, κάπως έτσι πάει η τσάντα. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η τσάντα, να ξέρεις. Λοιπόν, deck 9. Έχουμε δύο τσάντες που θα δώσω και δύο τετράδια. Ακούμε ροκές ποιοτικές. Πω πω κομματάρα! Δώσε! Θα γίνει μακελιό σήμερα στο κουλέρ, έτσι. Τρελαινόμαστε εδώ! Άκου τραγούδι. Αυτό το έχω επιλέξει. Αποκλειστικά εγώ θα μας πεις. Άσε μας, Ευαγγελία. Θα μου πεις τώρα, εγώ θέλω να ακούσω λίγο πώς εννοείς. Θα σου πω εντάξει, θα σου βάλω αύριο. Γιατί σήμερα έχω αποφασίσει να παίξω με άλλο ρεπερτόριο. Αλλά ακούω ένα τέτοιο τραγούδι. Και μου το πας και γεύει. Ήρθες, πουλάκι μου! Αλήθεια. Θα σε σάξω εγώ τώρα στο break. Περίμενε μισό λεπτό. Άκου κομματάρα, λέγεται Empty Bones, για όποιον ενδιαφέρεται. Κάτσε να μπει κιόλας λίγο, όχι μην πάμε ακόμα σε break, να τα ακούσουμε λίγο. Στείλτε εσείς, αυτό θέλω, ναι! Στείλτε εσείς τα μηνύματά σας για να κερδίσετε στο διαγωνισμό. Χθες βγάλαμε δύο νικήτριες, σήμερα θα βγάλουμε άλλους δύο νικητές, οι νικήτριες, που θα πάρουν δύο σακίδια και δύο τετράδια. Δηλαδή ένα, ένα άλλο. Για να δώσουμε κι αλλού. Λοιπόν, με αυτή την υπερκομματάρα από The Growlers, φεύγουμε και πάμε για διάλειμμα, για ανάσα μουσική και επιστρέφουμε εδώ να διάσουμε μηνύματα στο Cooler! Ωραίο τραγούδι! Πώς, ναι, Αρκάιβι, είναι, ναι. Γεια σου, ρε Άγγι, παμπούλι! Ο Άγγις παίζει μουσική, το ξέρεις. Και του είπα να μάθει κιθάρα, αλλά δεν μου μαθαίνει. Για δεν μαθαίνεις, ρε, κιθάρα. Δεν μιλάει τώρα. Έκανε το μπουχός, Λούις. Θα τα βρούμε. Εντάξει, την άκουσα τη φωνή. Θέλω να μάθω κιθάρα. Θα μου πεις τώρα, καμία σχέση με αυτά που κάνεις. Δηλαδή τώρα με την άθληση, με τα σπορ, με τα κίνα, με τα άλλα. Αλλά ας πω κάτι, θα μ' άρεσε να μάθω ένα μουσικό όργανο και θα μ' άρεσε το έγχορδο, προς έγχορδο μεριά. Και οι drums μου αρέσει, αλλά άκρο και είναι. Φωνάζει, είναι φωνακλού. Άμα τη βαράω και στα μέσα που θα με πετάξουν την παλίνη απ' έξω, με διώξουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να κρατήσει άνθρωπο εδώ μέσα. Οπότε α το πάμε κιθαριστό. Να έρθω εδώ να σα πω ένα τραγουδάκι. Λες. Και επίσης υπάρχει ένα κουλεράκι το οποίο ξέρει κιθάρα και μου είπε ότι θα έρθει εδώ να παίξει λίγο Chili Peppers και έχει εξαφανιστεί και αυτό σε ένα χρόνο, τον περιμένω. Πού είσαι, πουλάκι μου? Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στο Cooler. Έχουμε full ενέργεια και διάθεση, ρε φίλε, και γιατί να μην έχουμε, ναι. Λοιπόν, έρχεται η μεγάλη συναυλία της Amita Motion. Ωραία, τι θα γίνει την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα, ο ΆΚΑ, Τείχος των Εθνών. Θα γιορτάσουμε μέχρι, τι να σου πω τώρα, μέχρι να μην έχουμε άλλη φωνή για να τσιρίξουμε, να ουρλιάξουμε, μέχρι να μην έχουμε άλλη δύναμη και ενέργεια που θα έχουμε, γιατί θα έχουμε άπειρα ψυγεία με Amita Motion μέσα. Οπότε, μόλις πέφτεις λίγο, παίρνεις μια Amita Motion, τάκ,
τόσα φρούτα μέσα, τόσες βιταμίνες, πάρτε πάλι πάνω. Κατάλαβες. Λοιπόν, να σας πω, κάτσα πάρω και το χαρτί. Γιατί πολλά τα ξεχνάω, τα ονόματα είναι και τόσα πολλά. Λοιπόν, 10 χρόνια θετική ενέργεια γιορτάζουμε. Έχουμε ξεκινήσει και μετράμε αντίστροφα. Ήδη παίζουν πάρα πολλά post στο Facebook και στο Instagram. Οπότε είδατε, τα χάσεψα εγώ και χθες. Βάζετε κι εσείς, κάνετε share εκεί στους λογαριασμούς. Σας βλέπω ότι περιμένετε όλοι πώς και πώς. Παιδιά, τώρα εντάξει, μην την τραφούμε. Είναι το γεγονός της χρονιάς. Είναι η συναυλία, περιμένουμε όλοι. Με ελεύθερη είσοδο έχω να πω και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από καμία άλλη συναυλία. Όλοι οι καλλιτέχνες οι αγαπημένοι σας θα είναι εκεί, ετοιμάζονται, οι πρόβες συντονίζονται για την Πέμπτη και Παρασκευή πάμε να περάσουμε ωραία, να ανέβει η διάθεσή μας και να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της Amita Motion, τα 10 χρόνια που αυτό το brand είναι δίπλα σας και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να περνάτε ωραία, να έρχεστε κοντά με τους καλλιτέχνες που αγαπάτε, κοντά στη μουσική, να περνάτε όμορφα και να είστε γεμάτοι από θετική ενέργεια. Λοιπόν, η πιο positive συναυλία. Είπαμε, 11 Σεπτέμβρη, Παρασκευή, είσοδος ελεύθερη, ο ΆΚΑ, τείχος των Εθνών, θα είμαστε όλοι εκεί. Παρουσιάζει ο ένας και μοναδικός, ο δικός μας, ο πρεσβευτής της θετικής ενέργειας, ο Θέμης Γεωργιωτάς. Δώσε! Και από εκεί και πέρα, σε αυτήν την πολύ θετική, positive σκηνή, ας την πούμε, θα ανέβουν, παιδιά, οι Boys and Noise, οι αγαπημένοι σας, ο Κλέιντι, η Ντέμι μας, οι Μέλισσες και οι Playmen. Ο Σταν, ο δικός σας ο Σταν, ο αγαπημένος, Μύρο Αναστρατής και Ισέας Ματιά, μπατρελό δίδυμο, δεν το συζητώ. Η super sexy, εκρηκτική, φοβερή, performer νούμερο 1 στην Ελλάδα, Ελένη Φουρέιρα. Ο guest βραδιάς θα είναι η Σταβέντο, δώσε! I'm in love with you! Φόραξε το! I'm in love with you, κομματάρα. Και ρέχομαι να το ακούσουμε, ωραία. Επίσης, θα εμφανιστούν οι Στέλιος Λεγάκης, Αναστάσιος Ράμος, Κωνσταντίνος Φραντζής, η Ace to Ace μαζί με τη Βάση. Η Βάση έρχεται, παιδιά, έχει πάρα πολλές επιτυχίες. Τις έχετε ακούσει όλοι και μας κάνει τιμή να έρθει εκείνη την ημέρα και να τραγουδήσει. Τα positive decks ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον ένα και μοναδικό DJ Pitchy, τον DJ της καρδιάς σας, DJ ξερό ψωμί, DJ Pitchy μας. Και επίσης, ένα από τα πιο θετικά πλάσματα με τα πιο ωραία χαμόγελα και λακάκια εδώ πέρα στον πλανήτη, που εγώ δεν σου πω στην Ελλάδα. Ο Σάκης ο Ρουβάς θα είναι μαζί μας εκείνη τη μέρα για να μας γεμίσει θετική ενέργεια με τις τραγουδάρες του. Ετοιμαστείτε, συντονιστείτε, μπαίνετε στο θετικήενέργεια.gr να ενημερώνεστε για όλα τα νέα στο Match TV, στα site μας, στο Facebook. Παντού γράφουμε τα πάντα. Πλήρως ενημερωμένοι όλοι. Απλά μην με ρωτάτε για τα εισιτήρια. Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Ξαναλέω, η είσοδος είναι ελεύθερη. Έρχεστε όσοι θέλετε. Να πάμε να το γεμίσουμε, να το σπάσουμε, να το γκρεμίσουμε το στάδιο. Γίνεται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Λέω τώρα. Α, πέφτει εδώ, δεν λέω. Χα! Καταπληκτικά. Και μην ξεχνάτε ότι δίνουμε σήμερα, είπαμε, 2 τσάντες και 2 τετράδια από αυτά που σας έδειξα. Νομίζω σας τα έδειξα όλα πάρα πολύ καλά. Έχει τετράδια για όλα τα γούστα. Και πάμε να διαβάσουμε μήνυμα. Συνεχίζουμε από τα χθεσινά. Βασικά μπορούμε να διαβάσουμε την εβδομάδα, γιατί έχει 480 μηνύματα πλέον. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω λόγια να πω πως σας ευχαριστώ, αλήθεια. Μαρία Μαστοράκη λέει: ξεκινάμε. Το κινητό μου και τα ακουστικά μου. Σταυρούλα Σεμ, το κινητό μου και τα ακουστικά. Μπάρμπαρα Πασχαλίδου, το πορτοφόλι μου, τα χαρτομάντιλα, το κινητό και τα γυαλιά ηλίου. Εν τω μεταξύ γελάω, γιατί λέει: ποιο είναι το πιο cool αντικείμενο και περισσότεροι είχαμε και 2-3. Είστε θεοί. Αλήθεια. Δηλαδή, άμα σας λέγανε να πάρετε ένα αντικείμενο κάπου, τι θα παίρνατε, θα μπαίνετε σε δίλημα, σε τρίλημα. Λοιπόν, η Σερτάν Φασλή λέει: το κινητό μου, ευχαριστούμε. Άννα Κάλυμνος, το κινητό μου, τα ακουστικά μου, τα γυαλιά μου. Ιωάννα Σαρή, το κινητό μου, MP3 ακουστικά. Όπως βλέπεις, όλοι έχουν γράψει αντικείμενο που έχει να κάνει και συνδέεται με τη μουσική, γιατί από ό,τι κατάλαβα, κανένας από εσάς δεν μπορεί χωρίς μουσική. Δώσε λίγο ένα σούλα εδώ πέρα να τρελαθούμε. Έλα, καλό μεσημέρι, λέμε. Έλα, σηκωθείτε. Έλα, άσε τώρα το πιρούνι εκεί πέρα που τρως την μπριζόλα της μαμάς σου και σήκω να χορέψεις λίγο. Πάμε. Δώσε, Άγι. Δώσε, κούλε, μόνο. I'm in love with you. I'm in love with you. Λοιπόν. Εικόνα Μακάν λέει, βάλτε το What Do You Mean από Justin Bieber, παρακαλώ. Κυριακή Κόντιζα λέει, το κινητό, τα ακουστικά, τα γυαλιά ηλίου, τα καλλιντικά. Καλά, ξέρεις τι διάβασα εγώ, τα καντιλάκια. Και λέω, τι λέει, τα καντιλάκια.
Παίρνουν και γαντιλάκια με στι τσάντε του. Τα καλλιντικά είναι το κορίτσι, το ρολόι, τα κλειδιά, το πορτοφόλι και ένα χυμό αμυταμόσιον. Συγχαρητήρια. Κομμάτι είναι αυτό! Πω, σήμερα ροκάρουμε εδώ στο κούλερ. Άμα θέλετε καμιά ροκιά, θέλετε μαζί να παίξουμε, έτσι. Σήμερα είπαμε, θα παίξουμε ροκιές. Τα καλλιντικά, πρώτα τα κάνεις τα καλλιντικά, δεν βάφεσαι, δεν χρειάζεται να βάφεσαι. Λοιπόν, αυτό και αμυταμόσιον, απαραίτητη, συμφωνώ μαζί σου. Τώρα που είχα πάει στην Κρήτη, παιδιά, για την συναυλία, είχαν έρθει ο Γιώργος και ο Βασιλάκης, τα παιδιά εδώ που έρχονται, οι φίλοι μας της εκπομπής και μας βλέπουν. Και πάω στην Κρήτη, ρε παιδί μου, φτάνω και μπαίνω μέσα, πάω να δω λίγο τη σκηνή, τα backstage και αυτά. Και έχουμε εμείς εκεί πέρα πόσα 5-6-7 ψυγεία γεμάτα, μεταμόσια να γίνεται χαμός για να δώσουμε και στον κόσμο, αλλά και σε εμάς και αυτά να έχουμε να πίνουμε. Και έρχονται τα παιδιά με την τζαντούλα τους και μου λένε, Ευαγγελία, κοίτα τι πήραμε, σου πήραμε χυμό παγωμένο να πιεις. Λέω, παιδιά, γιατί ξοδεύεστε, κοίτα πόσα έχουμε εδώ πέρα. Πραγματικά. Εκείνη την ημέρα, την Παρασκευή, ο χώρος θα έχει εκατομμύρια μπουκαλάκια μεταμόσια. Μην αγχώνεστε, μην μου αγχώνεστε καθόλου, δεν θα ξεμείνουμε ποτέ από τέτοιο από χυμό. Λοιπόν, με αυτή την κομματάρα πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Επιστρέφουμε εδώ στο cooler. Συζητάμε για το ποιο είναι το πιο cool αντικείμενο που έχεις μέσα στο κήδιό σου. Παίρνουμε ανασούλα, επιστρέφουμε γιατί σε λίγη ώρα θα δώσω 2 τσάντες και 2 τετράδια. Πω, σπάσκω το πλατό! Ναι! What are you looking for? Τι θες? Σπάστο! Take mine, οι τσάντες που δίνουμε σήμερα και τα τετράδια, τα τέλεια, κοίτα! Έτσι κάνει. Τετράδια, ρε, δεν δίνουμε, ρε. Το μάτι δί σας χαρίσασε τη μάρια της χρονικής σχολιά. Αχ, για τη χρονική σχολιά, για τη χρονική χρονιά. Πάει, το χάσε αυτή. Αν έχεις μιλήσει ακόμη, στις 3 το μεσημέρι. Τέλειο, κοίτα, take 9, τα τετράδια. Το Matty V και η Take 9 σας χαρίζουν αυτά τα υπέροχα τετράδια. Παιδιά, εμένα έχω φάει κόλλημα με αυτό εδώ πολύ όμως. Άμα το πάρω, το καταλάβει κανείς. Δεν αξίζουν τετράδια, δηλαδή κι εγώ. Όχι, τόσο ωραία παρουσίαση θα έκανα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει και αυτό. Αυτό με την γλωσσίτσα. Αυτό, λοιπόν, και ο καφές είναι ωραίος. Α, να τα λέμε. Λοιπόν, αυτά τα τετράδια μπορούν να γίνουν δικά σας. Εδώ, αν συμμετέχετε στο διαγωνισμό μας, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, μόνο ένα comment σε ειδικά διαμορφωμένο post που γράφει ποιο είναι το πιο cool αντικείμενο που έχεις εσύ μέσα στο backpack σου. Και επειδή πολλοί μου λέτε, βρε Ευαγγελία μου, πού είναι αυτό το post, επειδή έχει μπει από την Παρασκευή που έτρεχε ο διαγωνισμός, πρέπει απλά να μπείτε στη σελίδα του Facebook στο MATV και απλά να κατέβετε λίγο πιο κάτω. Πιο χαμηλά, κάπως έτσι. Κατάλαβες. Κατέβα εσύ, δώσ' του λίγο χώρο και θα το βρεις. Πίστεψέ με, δεν υπάρχει να το βρεις. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Ακούμε Placebo, φοβερό κομμάτι για χρονικότατο. Δώσε! Από πότε είναι αυτό, πρέπει να είναι πολύ παλιό το άσμα. Δεν θυμάμαι πόσο είναι, αλλά είναι παλιό. Ήτανε και soundtrack σε μια ταινία. Μην τη δείτε όμως την ταινία, είναι κατάλληλη για μικρούς. Εντάξει, λοιπόν, συνεχίζουμε. Γεωργία Γεωργίου, το κινητό μου λέει ευχαριστούμε. Η Ολυμπία Ντονοπούλου λέει το κινητό μου ευχαριστούμε. Παιδιά παρακαλώ, σας εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Η Ιωάννα Φλωράκη, το κινητό μου πάντα. Μάρια Φλερ, το κινητό μου φυσικά. Παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα με το κινητό, πώς έχουμε γίνει όλοι τόσο δέσμοι των κινητών τηλεφώνων. Γιατί να μην τα πετάξουμε όλοι μαζί και να μην τα έχουμε. Γιατί να μην κυκλοφορούμε, γιατί να μην έχουμε, να μην λειτουργούμε μόνο με τα σταθερά και να μην χτυπάει αυτό το πράγμα συνέχεια στο αυτάκι μας, drink, η δόνηση. Πες τώρα. Λοιπόν, Βασούλα Καλαϊτζή. Το κινητό μου λέει βγάζει υπέροχες φωτό. Ισχύει. Παιδιά, πλέον τα κινητά βγάζουν φωτογραφιάρες τώρα, έτσι σοβαρά. Εύα Γεωργιάδου, το κινητό μου βγάζει υπέροχες φωτό και η Εύα το ίδιο. Κωνσταντίνα Κεφαλούκ λέει το αποσμητικό μου. Πολύ σωστή σε βρίσκω.
Γιατί κάποιοι δεν είναι ότι το ξεχνάνε να το πάρουν μαζί τους στην τσάντα, το ξεχνάνε γενικότερα να το χρησιμοποιήσουν και γίνεται πονοκέφαλος για μας τους υπόλοιπους. Δώσε και τα μαύρα τα κλειδιά! Black Keys, δώσε να τρελαθώ! Lonely Boy, πάμε! Πάμε με θετική ενέργεια λίγο! Πάμε εδώ στο κούλε! Ανέβα! Ανέβα, κουλεράκι μου, δεν πεις. Εντάξει, ξέρω, ξεκινάει η σχολική χρονιά σε λίγη ώρα, λέω. Σε λίγες μέρες. Αλλά κοίταξε, δεις. Ξεκινάνε πολλά βάσανα για όλες μας σε λίγες μέρες. Ξεκινάει όλο το. Η σεζόν δυναμικά και όλο το πρόγραμμα. Εδώ πέρα οι άλλοι έχουν μικρά παιδιά και δεν κοιμούνται τα βράδια. Κατάλαβες, υπάρχουν και χειρότερα. Εσύ κοιμήθηκες χθες το βράδυ. Όχι, ούτε χθες. Τι έκανες χθες που αμάνα μου, εσύ και την κοιμήθηκες. Αϊπνία ή δούλευες πάλι. Αϊπνία! Κατάλαβες, υπάρχουν και χειρότερα. Ο Άλεξ δεν κοιμήθηκε χθες. Αλλά είναι όρθιος και δουλεύει στην καμερά του. Δώσα δυνατά! Έλα ρε Άγγι, πες το, δεν θα μπορούσα να είμαι ροκού. Δεν θα μπορούσα να παίζω κιθαρούλα, έτσι. I'm a lonely boy. Επίσης να σας πω ότι το επόμενο αφιέρωμα που θα έρθει στο Cool, μη με ρωτήσετε πότε ακριβώς, δεν ξέρω. Κάτσε να φύγει η συναυλία της Metamotion, να τα φέρουμε όλα εις πέρας και μετά θα σας πω. Είναι της Lana Del Rey. Ναι, ναι, το είπα. Λοιπόν, μου τη ζητήσατε, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και εμείς δεν έχουμε παρά να το κάνουμε πράξη για να είστε ευχαριστημένοι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με κανένα μήνυμα εδώ πέρα και μην ξεχνάτε, σε λίγο θα δώσω δύο τσάντες και δύο τετράδια. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Κωνσταντίνα Σταυροπούλου, το κινητό μου λέει υπέροχα, ευχαριστούμε. Παιδιά, καλή επιτυχία. Γράφουν όλοι, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Και μόνο που μας ευχαριστείτε, εμένα μου φτάνει. Λοιπόν, κάτσε να φορτώσω μηνύματα γιατί έχει πάρα πολλά. Λοιπόν. Ανδρομάχη Δέου, ωραίο όνομα, Ανδρομάχη, το πολυεργαλείο μου. Ποιο είναι το πολυεργαλείο? Όταν λες το πολυεργαλείο, τι εννοείς ακριβώς? Πολυεργαλείο μπορεί να θεωρείς εσύ ένα εργαλείο αυτό, για παράδειγμα, που έχει το πυρουνάκι, το πολυμηχάνημα. Έλα, ρε, Άλεξ. Ναι, ο Άλεξ μου δείχνει το δικό του πολυεργαλείο. Κάτσε, κορίτσι μου! Τι είναι αυτό το πολυεργαλείο? Με τι θα μας λίγο εδώ στο κούλερ. Είναι αυτό το πολυπραγματάκι το μικρό που βγάζει ένα πυρουνάκι, ένα μαχαιράκι, ένα κουταλάκι και το χρησιμοποιείς τυπική στην κατασκήνωση. Ή είναι πολυεργαλείο, για παράδειγμα, αυτό το κοντάρι, το stick, το thunder, κάτι που ανοίγει και βγάζει selfie. Κάνει thunder, κάτι. Και ανοίγει το ελαστικάκι μέχρι εκεί απάνω. Και το χρησιμοποιείς για φωτογραφίες. Αυτό είναι πολύ εργαλείο. Τι στείλες ένα μήνυμα, θα σκάσω άμα δεν μάθω τώρα, σοβαρά. Δώσε δυνατά. Κομματάρα. Έπος. Σταθερή αξία και... Έλα ρε, δώσε Νιρβάνα εδώ να τρελαθούμε λίγο. Άγγι το αποφάτσα, θέλω να με κάνεις κιθαρού. Θέλω να με κάνεις ροκού. Αλλά ροκού είμαι γενικότερα. Αλλά θέλω να μάθω να παίζω κιθάρα. Ξέρει κανείς να τον φέρω εδώ να μου δείξει? Λοιπόν, Ανδρομάκη, μας κόλλησες λίγο με το πολυεργαλείο σου. Θα συνεχίσω όμως. Αλεξάνδρα Βίτα Κάπα, το κινητό μου πάντα, μα πάντα, μα πάντα όμως. Ωστό. Λοιπόν, συνεχίζω. Ελισάβετ Χρήστου. Το ηλεκτρονικό της δεν μπορώ να πω το είπα. Ελισάβετ. Λίτσα Ντούλη, το κινητό μου λέει. Λου μου Μαρία, το κλειδί του αυτοκινήτου μου. Πολύ σωστή σε βρίσκω. Εσύ είσαι, ναι, το έχεις σκεφτεί πολύ ωραία. Χωρίς το κλειδί αυτοκινήτου δεν πάμε πουθενά. Πού να πάμε. Ισχύει πλέον. Ελένη Σαρή, το κινητό μου σίγουρα. Γεωργία Μπέκιου, το κινητό μου ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Γεωργία μου. Να είσαι καλά, παιδιά. Καλή επιτυχία.
Ζαχαρίας λέει το κινητό μου ακουστικά κτλ. Κυριακή κόντζε το κινητό μου τα ακουστικά τα γυαλιά ηλίου. Συνεχίζουμε. Όπνα τα, Ανθή. Η Ανθή μας λέει ένα μπρελόκ με φωτογραφία του Βαγγέλη Κακουριώτη. Και εγώ έτσι όπως το είδα του Βαγγέλη, νόμιζα ότι θα έχει φωτογραφία δικιά μου του μπρελόκ. Του Κακουριώτη. Ό,τι δικιά μου. Έλα, εσύ έχεις μπρελόκ με τη φωτογραφία του Βαγγέλη. Μαρία, οκ, φωτεινή χάρη στο κινητό και τα ακουστικά μου. Ρούλα, τα ηλεκτρονικά μου σκονάκια. Μισό λεπτό να διαβάσω. Είμαι πάντα έτοιμο πόλεμη για τα προειδοποίητα διαγωνίσματα. Ωρε γατώνει, σπίρτο μου είσαι θεά. Τέλειο δωράκι λέει, καλή μας τύχη. Χαίρομαι που σας αρέσουν τα δώρα που μας χαρίζει το MATV και η Tech 9. Θα το σχολιάσω το μήνυμα με το ηλεκτρονικό σκονάκι μετά το διάλειμμα. Έλα, κάτσε να τα ακούσουμε λίγο, δεν γίνεται τώρα. Παιδιά, τι ωραία κομμάτια είναι αυτά, τότε που γραφόταν αληθινή μουσική, ναι. Γιατί τώρα μιμίζει υπολογιστόνια. Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στο Cooler, ακούμε μουσικάρες σήμερα, πραγματικές μουσικές. Δίνουμε, είπαμε, τσάντες, deck 9 και τετράδε deck 9, σας τα έδειξα. Αυτή δώσαμε δύο χθες, κοίτα και αυτήν. Λέει, lick it slowly. Αυτό σημαίνει γλύψω αργά. Τι σημαίνει. Αυτό δεν είναι, lick it slowly είναι, το γλυφιτζούρι. Κοίτα, μην τον αυτό δεν σημαίνει. Κάτω μετέφρασα. Κοίτα τι ωραίο γλυφιτζούρι. Ορίστε, αυτή την τσάντα θα δώσουμε σήμερα, ρε παιδιά, έτσι. Αυτό. Παιχνιδιάρικα. Εμένα μου αρέσει αυτή η τσάντα, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, και ωραίο λίγο τζούρτα, έτσι που στο δω λαχταριστό, γιατί άμεσα πω τώρα γι' αυτό εδώ το τετράδιο. Τσούργινε το φας. Δεν σε προδιαθέτει να γράψεις, θες να το φας, το κάνεις έτσι το τετράδιο. Χοπ, δώσε τη γάτο. Ροκάρετε λέμε! Πάμε! Ξυπνάμε λέω στο κούλερ, κάτι πάνε για το μεσημεριανό ύπνο. Δεν πειράζει όμως. Κάτσε να τελειώσει το κούλερ και πας μετά. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα μηνύματά σας. Συζητάμε ποιο είναι το πιο cool αντικείμενο που έχετε μέσα στο backpack σας. Και παιδιά, ελπίζω να έχετε προλάβει να στείλετε τα μηνύματα, γιατί όπου να είναι τελειώνουμε και όπου να είναι θα δώσω άλλα δύο ονόματα. Δύο νικητές παίρνουν μία τσάντα ο καθένας και ένα τετράδιο. Για καλή σχολική χρονιά, να είστε καλά. Το MATV και η Deck 9 σας χαρίζει αυτό το υπέροχο δώρο. Συνεχίζουμε. Ρουλάκι. Με το ηλεκτρονικό σκονάκι. Τώρα, ηλεκτρονικό, όταν λες ηλεκτρονικό σκονάκι, είναι τώρα μια πατέντα ειδικά για σκονάκι ή όπλα έχεις το κινητό σου. Έχεις κάνει εκεί screenshot όλα τα αποσπάσματα από τα κεφάλαια της ιστορίας, για παράδειγμα, ή των αρχαίων και τα έχεις μαζί σου. Αλλά να σου πω κάτι, μου αρέσει, γιατί είσαι ετοιμοπόλεμη, γιατί σκέφτεσαι μπροστά από τον καθηγητή. Βέβαια, αραι ρούλα, διάβαζε όμως. Μην τα έχεις όλα έτοιμα. Τι θα κάνουμε στις Πανελλήνιες όταν να δώσουμε. Εκεί πώς θα την πάρουμε με σκονάκι, λες. Το πάρουμε και τις Πανελλήνιες. Λένα Ζαφύρη, το κινητό και τα ακουστικά. Αθηνά, Αθηνά και Αθηνούλα. Γεια σου, Αθηνούλα, πού είσαι. Έχω το κινητό μου, λέει. Ένα μπλοκάκι και τα ακουστικά μου. Βάλτε 5 seconds of summer, please. Θα βάλουμε αύριο, γιατί σήμερα ροκάρουμε. Και δεν θα μου κλωτσίσει το πρόγραμμα, κατάλαβε. Όχι ότι άμα θέλω τώρα να βάλω την κοντούλα λεμονιά, δεν τη βάλω. Αλλά λέω να μην σα το κάψω το κύτταρο, να το πάει ξημεροκαριστά. Λοιπόν, Ειρήνη Ντερμπεντέρι. Ωραίο επίθετο είναι αυτό, Ντερμπεντέρι. Πες δεν υπήρχε ένα τέτοιο. Ένα τραγούδι δεν είναι Ντερμπεντέρι. Είμαι εγώ γυναίκα αυτή, είναι Ντερμπεντέρι. Αυτό δεν είναι. Ωραία, το έχουμε αυτό το τραγούδι, λέμε τώρα, άγιο μου. Γεια σου, ρε, Ειρήνη, ωραίο όνομα. Το κινητό και το τάμπλετ, πολύ σωστά σε βρίσκω. Η Μάνια, τα μπουρατζή, το κινητό, τα ακουστικά, οπωσδήποτε λέει ένα κραγιόν. Αλήθεια, έχει κραγιόν στην τσάντα σου. Εγώ νομίζω ότι έχω κραγιόν γενικότερα. Σπίτι μου, δηλαδή, άμα θες να βαφτίσεις, δεν παίζει να βαφτίσεις στο σπίτι, πήγες γειτόνισσα δίπλα. Ένα μικρό μπουκαλάκι, άρωμα και το πορτοφόλι. Άσε σε κοκετούλα. Δηλαδή, βάζεις λίγο κοκκινάδες στα χείλια και μετά βάζεις και λίγο άρωμα. Εντάξει, το άρωμα, οκ, okay. Πάσο. Κλεονίκη Κουμή. Το κινητό μου και το πορτοφόλι μου. Έλενα Βαμβακίδου. Το κινητό μου, τα κλειδιά, τα καλλιντικά, γυαλιά ηλίου, πορτοφόλι και άλλα πολλά. Αυτά όμως είναι αρκετά.
Για γυναικείε τσάντε μιλάμε. Έχετε ένα δίκιο. Η γυναίκα μέσα μπορεί να κουβαλήσει και το σπίτι σε όλο το γιο μέσα σε μια τσάντα. Γι' αυτό και κουβαλάμε όλε κάτι τσαντάρε να. Και δεν κουβαλάμε τσαντάκια να. Ένα πράγμα, κατάλαβε. Γι' αυτό οι τσάντε αυτέ σε βοηθάνε να κουβαλήσει τα πάντα μέσα, γιατί χωράνε ακριβώ ό,τι χρειάζεται. Βέβαια, εγώ να σου πω ότι πολλέ γυναίκε δεν κουβαλάνε μόνο τα κούλα αντικείμενα, κουβαλάνε και κουλά αντικείμενα. Έχω δει γυναίκα να κυκλοφορεί με το πιστολάκι, τη βούρτσα για τα μαλλιά, οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα. Αυτή πάει για μετακόμιση. Πάει και γυναίκε άλλο σπίτι, δεν πάει σπίτι. Καταλαβαίνει. Δεν το πιάνω να πάω στη δουλειά μου και γυρίσω. Αυτή τη στιγμή το πάω one way. Δηλαδή, μου την βαρέσει, πάρω και το πλοίο να πάω στην άνδρα. Θα πάω ένα πράγμα να μην έχω το πιστολάκι μου και τη βούρτσα μου και τα τσάρα μου. Κατάλαβε. Α, έχω κολλήσει όμως με το μήνυμα με το πολυεργαλείο. Τι εννοούσε, Ανδρομάχη, θα σκάσω. Αλήθεια σου λέω. Ποιο είναι το πολυεργαλείο, Ανδρομάχη, άμα μ' ακούς, θέλω να μου στείλεις ένα μήνυμα. Όπου, στο Twitter, κάτι θέλω να μου πεις τι εννοείς με τη λέξη πολυεργαλείο. Ποιο είναι το πολυεργαλείο, θα σκάσω. Αλήθεια σου λέω. Χου, πάμε λίγο. Πάω λίγο, Ματσίκη. Κατά συντονιστώ. Δώσε δυνατά. Λοιπόν, Μαρίνα Καρ, το άρωμά μου, χαχαχαχαχαχαχα, λέει, γιατί γελάς, το άρωμά σου μια χαρά είναι και το κοσμητικό μαζί, κολαούζος, τέλεια, φρεσκαδούρα και cool, που το λες και cool αντικείμενο. Για να δω, Μαρίνα, το υπέροχο πορτοφόλι και το κινητό μου, Χρυσάνθη Θεμιστοκλή. Τα headphones μου λέει για να ακούω την αγαπημένη μουσική παντού, χωρίς να μου αποσπούν ανεπιθύμητη θόρυβη. Θα συμφωνήσω μαζί σου, έχεις πολλούς ανεπιθύμητους γύρους από ό,τι κατάλαβα. Φωτεινή Χατζή, ένα πορτοφόλι γεμάτο. Φωτεινή μου, άμα είσαι σε θέση να το έχεις γεμάτο, τη σήμερα ημέρα συγχαρητήριο θα πω εγώ. Κλείνουμε! Δεν ακούω τίποτα, γιατί. Λοιπόν, δώσε λίγο! Myself for loving you. Λοιπόν, περίμενε παιδιά, πρέπει να δώσω δώρο. Πρέπει να δώσω, κάτσε να δω που μου έχουν στείλει τα δύο επόμενα, πραγματικά. Κάτσε να το βρω. Λοιπόν, ανακοινώνω νικητές που θα κερδίσουν ένα από αυτά τα υπέροχα τετράδια Deck 9 και μία από αυτές τις υπέροχες τσάντες. Η μία είναι η Άννα Κάλυμνος που μας είπε το κινητό μου, τα ακουστικά μου και τα γυαλιά μου. Άννα Κάλυμνος, σε καλή μεριά πραγματικά, να σε καλά, συγχαρητήρια που κέρδισες. Και η άλλη είναι η Ανατολή Τσαβλίδου. Ωραίο όνομα. Ανατολή μου. Λέει Ανατολή, πάνες και μωρομάντιλα, γιατί όταν έχεις μωρά, αυτά γίνονται τα πιο κουλά αντικείμενα. Είσαι θεά, είναι μανούλα, δώσε! Λοιπόν, Ανατολή, θα πάρεις την τζαντούλα που κέρδισες και το τετράδιο για το πιο, το επόμενο στάδιο, όταν θα μεγαλώσεις λίγο παραπάνω και όταν στο μουτζουρόνι να του μαθαίνεις την αλφαβήτα. Και σε να είστε καλά, συγχαρητήρια, ένα αποκάλυμνο και είπαμε η Ανατολή Τσαβλίδου, κερδίσατε μία τσάντα και ένα τετράδιο. Να είστε καλά, ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα πάρα πολλά μηνύματα και που συμμετείχατε. Γενικότερα θα γίνονται και άλλοι διαμαντισμονισμοί. Να δώσουμε ό,τι περισσότερο και καλύτερο μπορούμε να περνάτε καλά. Από εκεί πέρα σας αφήνω γιατί με διώχνουν. Πρέπει να φύγω πάλι παπόλα. Αλλά διάβασα πολλά μηνύματα. Ναι, τα κατάφερα σήμερα. Σας φιλώ, σας χαιρετώ αύριο με νέο θέμα. Ίδια ώρα εδώ στο Cooler 3 το μεσημέρι. Κουλεράκια μου! Μουά!